Ακολουθεί εκπομπή «Ο Λόγος της Ορθοδοξίας» με τον Ευάγγελο Ρασόπουλο. καλησπέρα αγαπητοί ακροατέ του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Για άλλη μια εκπομπή μαζί, σήμερα θα διερευνήσουμε ένα θέμα πολύ φλέγον, καυτό θέμα θα έλεγα, τα θρησκευτικά που διδάσκονται στα σχολεία. Θα ανοίξουμε ένα φάκελο για κάποιες εκπομπές και θα πηγαίνουμε τάξη-τάξη να βλέπουμε τα σχολικά βιβλία, να βλέπουμε τις αδυναμίες τους, τα προβλήματά τους και Ελπίζω να μην σας καλάσουν τη διάθεση τελείω, αλλά είναι πραγματικά άσχημα, πολύ άσχημα βιβλία, πάρα πολύ κακογραμμένα και πολύ, ε, θα, θα έλεγα, ειστερόβουλα. Ο τρόπος επικοινωνίας, να σας το θυμίσω, στο email μας στο ράδιο radio.papaki.eoelas.org, στα τηλέφωνά μας 2313 022 040, και σελίδα μας στο facebook ο λόγος ορθοδοξίας. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να στείλετε τις παρεμβάσεις σας, τις ερωτήσεις σας, τις δικές σας θέσεις, τις σκέψεις και να τις συζητήσουμε εδώ μαζί. Σήμερα όπως σας είπα ανοίγουμε το φάκελο θρησκευτικά. Τα βιβλία όλα έχουν ξαναγραφεί και έχουν ξαναγραφεί πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια και έχουν αντικατασταθεί ε, με πολύ γρήγορους ρυθμούς, τόσο που δεν προλαβαίνεις πολλές φορές να δεις ε, πραγματικά την ύλη με ηρεμία και έτσι, με, με ένα νυφάλιο πνεύμα. Τα τελευταία όμως βιβλία, πάλι αυτά που βγήκανε, ε, καθώς τα κοιτούσα αυτές τις μέρες για την εκπομπή, με ένας πραγματικός εκνευρισμός και μετά μεταστρεφόταν σε θυμό. Θυμό για αυτά που πάνε να περάσουν στα παιδιά μας, θυμώ γιατί ε, οι ιδέες τους πάνε να τελείως την εικόνα της Ελλάδος, το θρησκευτικό της προσανατολισμό, ε, να βάλουν άλλα πράγματα, άλλες αξίες μέσα και όλο αυτό, όπως σας είπα, μου βγάζει ένα θυμό και ένα, μια στεναχώρια και θλίψη πολλές φορές. Ελπίζω να μην σας τη μεταφέρω, αλλά ούτως ή άλλως εδώ δεν συζητάμε και δεν πιάνουμε ευχάριστα θέματα. Πιάνουμε θέματα που καίνε την πατρίδα μας, καίνε τη χώρα μας, τα παιδιά μας. Και ειλικρινά δεν ξέρω τι παιδιά θα βγουν αυτά με αυτές τις γνώσεις που θα πάρουν. Όπως σας είπα, διαβάζω στο βιβλίο, ε, εικονογραφικά, το οποίο δεν μπορώ να στο μεταφέρω μέσω ραδιοφώνου, εικονογραφικά είναι πάρα πολύ άσχημα βιβλία πρώτα πρώτα όπου απεικονίζουν τον Χριστό δεν έχουν εικόνες της προκοπής έχουν κάτι σαν παιδικά σκίτσα θυμίσουν και πολλές φορές αυτά, αυτές οι εικόνες παρουσιάζουν τον Χριστό με μεγαλά μάτια άσκημο δεν είναι ένα θέαμα που θα ήθελες να το βλέπεις στο βιβλίο του παιδιού σου γι' αυτό διοργανώνεται και μία προσπάθεια από γονείς, ήδη πολλοί σύλλογοι στείλανε, που ζητούν απαλλαγή το παιδιό τους από τα θρησκευτικά βιβλία. Θα τα πούμε όμως αυτά και συνέχεια. Και έτσι λοιπόν η όλη εικόνα, την οποία μόνο ε, τώρα προσπαθώ να σας προειδεάσω, γιατί δεν έχετε την εικόνα του βιβλίου, εκτό αν είστε γονείς και έχετε τα βιβλία μπροστά σα. Η όλη εικόνα του βιβλίου δεν είναι καλή ε, και είναι μέτριος ο χαρακτηρισμός Πολύ μέτριος ο χαρακτηρισμός. Κατά σελίδα όταν θα φτιάσουμε τώρα το βιβλίο θα σας μεταφέρω ορισμένα πράγματα. Να σας πω μόνο ότι από τους μεγάλους μας ποιητέ σχεδόν όλοι απουσιάζουν. Από τους μεγάλους μας ποιητέ, σχεδόν όλοι απουσιάζουν. Έχουν σύγχρονους θα έλεγα τραγουδιστές. Παραδείγματος χάρη σε βιβλίο της Τρίτης Δημοτικού έχουν Τραγούδια του Τζίμι Πανούση Έχουνε τραγούδια Του Δελιβοριά ε, Δεν μπορεί να βάζει σε βιβλίο θρησκευτικών Έτσι δεν είναι λογοτεχνία Δεν είναι η γλώσσα μου Είναι βιβλίο θρησκευτικών Να βάζει τον Πανούση Ο οποίος έβριζε την εκκλησία Τους παπάδες Τους Αγίους Τους πάντες και τα πάντα Και εσύ τι κάνεις Τον υβριστή τον βάζεις μέσα στα βιβλία των θρησκευτικών να το διδαχτούν τα παιδιά. Γι' αυτό σας είπα η όλη η εικόνα είναι πάρα πολύ άσκημη. Ξεκινάμε από την πρώτη θεματική ενότητα, σελίδα 10, ζούμε μαζί. Είπαμε είναι το βιβλίο της τρίτης δημοτικού των θρησκευτικών. Έχει ένα πειματάκι. Ε, αυτό που σας έλεγα του Δηληβοριά, Ξεκινάει το ποιηματάκι αυτό και λέει ένας ίσον κανένας κανένας ίσον μηδέν γιατί να μένεις μόνος όταν υπάρχει παρέα εδώ οδός σκουπιδοπόλεως και λουλούδι ουδέν. αρχίζουν και βάζουν τα παιδιά έτσι άσκημες εικόνες μα κάτι γύρω ανθίζει συνεχίζω το, τρα, το τραγούδι αυτό του Δελιβοριά και ανθίζει όταν μαζί έχω εγώ, εγώ μαζί με μαζί μου την τζέλα, εγώ έχω μαζί μου τη λέλα, εγώ έχω μαζί μου τον κόρνα. Από τα τρία ονόματα, τζέλα, λέλα, κόρνα. Το λέλα, άντε το λες και ελληνικό και δεν το λες, όλα ξένα ονόματα είναι. Ουσιαστικά δηλαδή προσανατολίζουν τα παιδιά ότι συμμαθητές τους, Ελληνικό όνομα δεν ακούγεται πουθενά. Θα μου πείτε, μήπως έτυχε. Άντε και να τυχε. Στην αμέσως επόμενη σελίδα, σελίδα 11, πάλι ένα τραγουδάκι μιας Μαρίας Γουμενοπούλου, ούτε την ξέρω την κυρία, συνεχίζει. Στον ίδιο αριθμό. Εγώ με τα ραπάκι και με το κινεζάκι και τον Αμερικάνο ακόμα παραπάνω να φτάσουμε ως τον Άρη μια μέρα του Φλεβάρη. Δηλαδή, θέλουν να περάσουν την πολυπολιτισμική ιδέα, η οποία έχουμε πει σε μια άλλη εκπομπή, πολυ, πολυπολιτισμός δεν υφίσταται. Ένας πολιτισμός πάντοτε παντού επικρατεί. Ένας πολιτισμός επικρατεί. Δεν μπορούν να υφίστανται πολλοί πολιτισμοί. Ο ένας θα επικρατήσει του άλλου και συνήθως θα επικρατήσει ο πιο χιδαίος πολιτισμός. Όπως βλέπετε τώρα τελευταία, εξαμερικανιστήκαμε. Γιατί επικρατεί συνεχώς ο αμερικανικός πολιτισμός με τα ήθη και τα έθιμα τα δικά του, με τις δικές του ιδέες, με τις δικές του παραδόσεις. Και εδώ αμερικανίζουμε πλέον και δεν ελληνίζουμε. Για του λόγου του αληθές Πάλι μια επιβεβαίωση. Σας πάω στη σελίδα 14 του βιβλίου. Σε αυτήν τη θεματική ενότητα ζούμε μαζί όπως σας είπα. Έχει μια φωτογραφία. Έχει δύο κορίτσια στο θρανίο. Και τα δύο τα κορίτσια φοράνε μαντήλια. Σιγά σιγά αρχίζουν τα παιδιά να τα βάζουν στην ιδέα της μαντήλας, της μουσουλμανικής μαντήλας. Εάν αυτή την ιδέα την βάζαν πριν από 40 χρόνια, 30 χρόνια, να φορέσουν τα κορίτσια μαντήλια που κανονικά πρέπει να φοράνε τα κορίτσια μαντήλια στις εκκλησίες, έτσι, άσχετα τώρα με, που τα υιοθέτησαν και οι μουσουλμάνοι, για την εκκλησία τουλάχιστον οι Ελληνίδες πρέπει να φοράνε να είναι καλυμμένες και υπάρχει οδηγία από τον Απόστολο Παύλο αυτό ε, κατά τα πρότυπα της Παναγίας όπως η Παναγία ήταν καλυμμένη η κεφαλή της έτσι κανονικά πρέπει να είναι καλυμμένα και τα κορίτσια. Άσχετο με αυτό όμω, αν το έλεγε κανεί πριν από 20-30 χρόνια ότι τα κορίτσια πρέπει να είναι καλυμμένα, θα έλεγαν του Ορθοδόξου, φανατικού, οπισθοδρομικού, φονταμενταλιστέ, θα, θα βρίσκαν διάφορε τέτοιε εκφράσει. Τώρα όμω που αυτή την ιδέα την έχει το Ισλάμ, βλέπετε στα σχολικά βιβλία περνάει και την προωθούν. Δίπλα σε ακριβώ αυτή τη φωτογραφία έχουν τώρα ένα γόρι που κάνει το σταυρό του. Και κάνει το σταυρό του με το αριστερό του χέρι. Με τα τρία δάχτυλα νομένα μεν, με το αριστερό του χέρι δε. Τι να περάσει μήνυμα στα παιδιά, ότι το σταυρό μας το κάνουμε με το δεξί χέρι ή με το αριστερό χέρι. Δηλαδή θα τα αποδιοργανώσουν τελείως τα μυαλά τους. Θα τα θολώσουν, θα τα μπερδέψουν. Σε αυτή την ηλικία Όποιο ασχολήθηκε από αυτού, όποιο ασχολήθηκε ποτέ με παιδιά, δόξα τω Θεώ είχα την ευλογία να ασχοληθώ πολλά χρόνια με παιδάκια από τα κατηχητικά σχολεία που είχα τέτοιε ηλικίε, έχουν μια απλοποιημένη σκέψη. Τα θέλουν έτοιμα. Δεν θέλουν πολύ περίπλοκες σκέψεις. Και γιατί βάζεις ένα παιδί ακόμα και σαν ένα ελλήλικα. Να δείχνει σε ένα παιδί που κάνει το σταυρό του με το αριστερό το χέρι. Τι υποδηλώνει με αυτό. Με τρία δάχτυλα νομένα. Δεν είμαστε καθολικοί, καθολικοί συγγνώμη για την έκφραση, οι παπικοί. Καθολικοί είμαστε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Δεν είμαστε Λατίνοι που κάνουν με το αριστερό του χέρι το σταυρό. Ή τον κάνουν από αριστερά προς τα δεξιά. Εδώ δείχνουν τα τρία δάχτυλα νομένα κατά το Ορθόδοξο, αλλά με το αριστερό χέρι. Σας πάω λίγο παρακάτω στη σελίδα 20. Περιγράφουν την ιστορία του Ιωσήφ με την Παναγία και τη φυγή στην Αίγυπτο. Ε, δεν είναι τυχαίο για να προειδεάσουν για μετανάστευση. Ότι ο Χριστός πήγε μετανάστης κάπου. Πήγε πρόσφυγας κάπου. Άρα αφού πήγε πρόσφυγας ο Χριστός πρέπει να τον αγκαλιάζουμε και εμείς τους πρόσφυγες. Σας είπα οι ιδέες περνάνε σιγά σιγά από τα ονόματα, από το αραπάκι, το κινεζάκι των Αμερικανών με τις φωτογραφίες, με, τα, με τις μαντήλες και τώρα παρουσιάζουν τον Χριστό ως πρόσφυγα. Εκεί το έχουν συγκεκαλυμμένο. Στις εργασίες όμως, στο βιβλίο εργασιών, λένε, ζητούν στα παιδιά να παίξουν ένα θεατρικό έργο και να παρουσιάσουν την ιστορία του Ιωσήφου που πήγε στην Αίγυπτο. Ε, φυσικά θα τους δίσουνε με ρούχα, ξέρετε, στο θεατρικό έργο χάλια, σκισμένα, τέτοια, για να παρουσιάσουν το θεατρικό έργο και να κάνουν τα προσφυγόπουλα. Ε, πάμε σελίδα, ήμασταν 20, πάμε σελίδα 23. Τώρα, στη σελίδα 23, έχει δύο εικόνες. Εκεί μιλάει για την παραβολή του χαμένου προβάτου που ο Χριστός άφησε τα 99 πρόβατα και πήγε να βρει το 100. Το εκατοστό που του είχε φύγει για να το επιστρέψει μέσα στη μάνδρα μαζί με τα άλλα τα 99. Στις δύο εικόνες αυτές, εικόνες λέω δεν λέω αγιογραφίες, δεν έχουν καν φωτοστέφανο. Στις δύο εικόνες αυτές ε, Στην μία ο Χριστός φέρει ένα πρόβατο επάνω του Είναι άσχημη εικόνα Πάρα πολύ άσχημη εικόνα Και η δεύτερη τώρα Η δεύτερη εκείνη το, το ζουμί Τον παρουσιάζει Ως τον καλό ποιμένα που τον παρουσιάζουμε εμείς Σε ένα γκρεμό να, να, να κρέμεται και να πάει να μαζέψει το πρόβατο Αυτοί αντί να παρουσιάζουν τον Χριστό που πάει να μαζέψει το πρόβατο έχουν έναν αλαντίν θα έλεγα σήμερα άραβα ντυμένο με τσαρούχια ο, ε, τσαρούχια λέω αυτά δεν ξέρω πως λέγονται που κάνουν μια μύτη και έχουν και μια φούντα από πάνω τα, αυτά τα ράβικα τα παπούτσια με τη, τα μητερά με κοντό πατελονάκι φακιόλι στο κεφάλι σαν αυτό τον αλαντίν των παιδικών παιχνιδιών των παιδικών ταινιών να μαζεύει το πρόβατο, δηλαδή, δίσαν σαν το Χριστό, αλλά δι. Είναι πάρα πολύ άσχημε εικόνε, και αυτέ οι εικόνε, ξέρετε, μια εικόνα λέγανε, είναι χίλιε λέξει. Αυτέ οι εικόνε αποτυπώνονται με τέτοια αγιογραφία και οικολογραφία προσπαθούν να περάσουν στα παιδιά μα. Θα μείνει στο μυαλό του αυτό. Τώρα, αν έχουν αυτέ τι τέτοιε παιδικέ παραστάσει η εικονογραφία στην Εκκλησία θα του φαίνεται τελείω διαφορετική. Δεν θα του εξοικειώσουν με την αγιογραφία, την Ορθόδοξη, τη Βυζαντινή αγιογραφία. Δυστυχώ πρέπει να σα πω κι άλλα. Πάμε σελίδα 24. Έχει εκεί παρουσιάζουν την παραβολή του ασώτου. Κοιτάξτε τώρα, είναι μια πολύ εξαιρετική παραβολή του ασώτου, είναι από τις παραβολές που εμένα με, με συγκινούν πραγματικά ή του εσπλαχνικού πατέρα τι βάζουν τώρα στο Ευαγγέλιο εμβόλυμα μέσα λέξεις και λόγια στη μετάφραση τα οποία δεν ισχύουν κοιτάξτε τι λένε για τον πατέρα όταν ο, ο Υιός του ζητά την περιουσία ενώ το Ευαγγέλιο δεν λέει τίποτα. Λέει, ζητάει ο μικρό γιο την περιουσία από τον πατέρα, ο πατέρα του τη δίδει και δεν κάνει κανένα άλλο σχόλιο το Ευαγγέλιο. Λένε αυτοί, γράφουνε, ξαφνιασμένο ο πατέρα προσπαθεί να τον μεταπίσει. Πού το βρήκαν αυτό. Και συνεχίζουν, βάζουν τώρα λόγια στο, όνομα, στο στόμα του πατέρα. Τι σου λείπει παιδί μου τι είναι εκείνο που δεν σου το προσφέρω. Και ανοίγουν διάλογο τώρα, πατρός Ιού. Και λέει το βιβλίο, είχε γνωρίσει συντροφιές ελεύθερες, μα αυτέ θα έφευγε μακριά. Εκεί που δεν θα μπορούσε να τον φτάσει η έγνοια και ο έλεγχος του πατέρα του. Οι φίλοι του μιλούσαν αδιάκοπα για τα εξαίσια πράγματα των μακρινών τόπων αδύνατο στάθηκε να τον πείσει ο πατέρας. Με πόνο βαθύ αναγκάστηκε, αναγκάστηκε να του δώσει το μερίδιό του. Πού τα βρήκαν αυτά. Υπάρχουν πουθενά στην παραβολή. Τέτοια πράγματα δεν αναφέρει ο Χριστός στην παραβολή. Δεν αναφέρει διάλογο πατρόσιου. Λέει του το ζήτησε ο πατέρας, τα έδωσε. Ούτε αναγκάστηκε. Ούτε πόνο βαθύ μιλάει, ούτε για φίλους που τον παρέσυραν και τον πήγανε και τον μιλούσαν για μακρινούς τόπους. Ε, ούτε να τον πει, να τον ρωτήσει τι σου προσφέρω και δεν σου προσφέρω, τι σου λείπει παιδάκι μου. Πού τα βρήκαν όλα αυτά εδώ. Δηλαδή παρεμβάλλουν ψέματα, ψέματα γιατί αν δεν αναφέρει το Ευαγγέλιο πιθανό και θα έγινε αυτός ο διάλογος, πιθανόν. Αλλά δεν μπορεί να το, με την πιθανότητα να, να βάλεις ένα υποτιθέμενο διάλογο τον οποίο δεν μας τον αναφέρει ο Χριστός. Γιατί με αυτό το σκεπτικό σε άλλες παραβολές και σε αλλού θα βάζουν ύστερα λόγια ό,τι θέλει ο καθένας. Είναι μια παραβολή και είσαι υποχρεωμένος να την δώσεις όπως είναι. Ούτε να προσθέσεις, ούτε να αφαιρέσεις. Δεν έχουν ακούσει εκείνο που είπε ο Χριστός όποιο θα αλλάξει ένα γιώτα ή μια κέρια από τα λεγόμενά μου ελάχιστο κληθήσετε, ο τελευταίο. Παρ' όλα αυτά βλέπετε δεν διστάζουν να χεριάσουν, να διαστραβλώσουν το κείμενο ε, της παραβολής και του Ευαγγελίου. Δεν θα τα πιάσω όλα τα, όλες οι σελίδες, δεν θα μας πάρει ο χρόνος, ούτε άλλου θα θέλουμε ύστερα μέρες εκπομπές για να κάνουμε συνέχεια. Πάω στα πιο, θα έλεγα, καυτά θέματα. Φεύγω, πάω στην δεύτερη θεματική ενότητα του βιβλίου, όπου ε, εκεί μιλάει για τις θρησκευτικέ γιορτές, ε, οι οποίες είναι μέρες γεμάτες χαρά και σημασίας. Και σημασίες και σημασίες. Στη σελίδα 28, ακούστε τώρα τι έχουνε που μιλάνε για την πρωτοχρονιά. Παρουσιάζουν την πρωτοχρονιά ως μια μεγάλη σημαντική εορτή ε, η οποία όμως η πρωτοχρονιά είναι ένα έθιμο όπως οι Αμερικανιά που μας ήρθε από εκεί και κάνουν την πρωτοχρονιά με τα δεντράκια τους Άγιο αυτού αυτούς τους ε, τα μπαλονάκια, τα φουσκωμένα που καμία σχέση δεν έχουν με τον Άγιο Βασίλειο, το Μέγα Βασίλειο λέει τώρα Πρωτοχρονιά μέσα στο δυνατό ψύχος ακούστε με τον παντοκράτορα στον τρούλο της εκκλησίας πουντιασμένο και ολομόναχο εκεί πάνω. Ο παντοκράτορας, η εικόνα πουντιασμένος και ολομόναχος εκεί πάνω. Είναι μολομόναχος πουθενά ο Χριστός. Είναι δυνατόν η Ορθόδοξη Αγιογραφία έχει μια πάρα πολύ συμβολική παρουσίαση. Βάζει τον Παντοκράτορα στον Τρούλο κάτω από τον Παντοκράτορα γύρω από τον Παντοκράτορα δορυφορείται από τα εξαπτέρυγα Χερουβίμ Σεραφείμ όπως κατεβαίνουμε στα πλαϊνά, στους πλαϊνούς τοίχου, στα πλαϊνά κλίτια από τις εκκλησίες μπαίνουν δεξιά οι Άγιοι, αριστερά οι Αγίες, το, από την πλευρά δηλαδή των γυναικών βάζουμε Αγίες γυναίκες και τους Αγίους από τη δεξιά πλευρά, από την πλευρά των ανδρών και φτάνει η αγιογραφία έως το ύψος των ανθρώπων και από εκεί μετά περνάμε στο λαό. Δηλαδή ο Χριστός είναι με τους αγγέλους του και τους αγίους του και τους ανθρώπους του, τους πιστούς του από κάτω. Έχει μια αρμονία, ένα σύνολο, μια κοινωνία. Δεν μπορεί να λες τέτοια λόγια. Πουντιασμένος και ολομόναχος πάνω στον τρούλο. Περνάνε ιδέες στα παιδιά, παράξενες, να το πω, ανισόρροπες, δεν ξέρω πώς να τις χαρακτηρίσω. Ειλικρινά. Ειλικρινά δεν μπορώ να τις χαρακτηρίσω. Και αυτό είναι το πνεύμα της πρωτοχρονιάς. Αυτό θέλουν να πούνε. Ότι ο Χριστός είναι κάπου παρατημένο σε ένα τρούλο. Έχει και για τις άλλες γιορτές. Τις παρατρέχω. Φτάνω στο 15 Αύγουστο. 15 Αύγουστο. Το Πάσχα του Καλοκαιριού λένε οι πιστοί μας. Όπου ουσιαστικά έχουμε μια πολύ χαρμόσυνη ορτή, αν και είναι η κοιμ, γιορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου. Γι' αυτό και στο απολυτίκιο της κοιμήσεως λέμε ε, «Εν την κοιμήση τον κόσμο ου κατέλειπες Θεοτόκη». Δηλαδή δεν μας εγκατέλειψες, αν και κοιμήθηκε, αν και μετέστης, δεν, δεν εγκατέλειψες τον κόσμο. Γι' αυτό ενώ είναι κοίμηση, είναι χαρούμενη η ορτή. Είναι πανηγύρι. Δεν είναι για μας θλίψη, δεν είναι για μας στεναχώρια. Δείτε λοιπόν πώς λένε στα παιδιά να γιορτάζουν τον 15 Αύγουστο. 15 Αύγουστο. Με ούζο. Με ούζο. δρίτη δημοτικού τα παιδιά. Με ούζο και χλωρό τυρί μετά τη λειτουργία. Πριν τα κλαρίνα και το τρίμερο παναγύρι. πανηγύρι κάτω από τα θεόρα τα πλατάνια. Ορίστε. Μας βοηθάνε και για τον αλκοολισμό εδώ πέρα. Τα προωθούν στο, στο εξάχρονο, στο 7 επτάχρονο, στο 8 οχτάχρονο που είναι τρίτη δημοτικού θα μιλήσεις για ούζο στα πανηγύρια. Αυτό βρήκες να πεις για το 15 Αύγουστο. Έτσι γιορτάζουμε την Παναγία. Πού είναι ο εκκλησιασμός. Μετά τη λειτουργία πήγανε κατευθείαν, φύγανε. Πού είναι ο εκκλησιασμός. Πού είναι η νηστεία, η προηγείται του 15 Αύγουστου. Πού είναι η μετοχή μας στη Θεία Κοινωνία. Πού είναι η εξομολόγηση να ετοιμάσουν τα παιδιά να τα πούν 15 Αύγουστο κλωρό, τυρί και ούζο. Και θα πάει το παιδί τρίτης δημοτικού 8, 9, 10 χρονών όσο και αν είναι και θα πάει να πει τη μάνα βαλει ένα ούζο να πιούμε. Μα το λέει στο σχολείο, στο βιβλίο. Και θα πει μάνα τι λες παιδάκι μου τρελάθηκες. Σε βάλω ούζο και χλωρό Είσαι με τα καλά σου. Ναι, αλλά το παιδί αυτό, ξέρετε, είναι μια ηλικία που αν λίγο και συμπαθείς το δάσκαλο, γιατί ε, είναι λίγο ευγενικό, είναι λίγο χαμογελαστό ή τα πάρει με το καλό τα παιδιά, τον έχει θεοποιήσει. Τον φέρνει στην αξία των γονιών σου πολλέ φορέ το δάσκαλο. Γι' αυτό και πάρα πολλοί δάσκαλοι επηρέασαν πάρα πολλά παιδιά. Πολλοί δάσκαλοι επηρέασαν με τον τρόπο τους Είτε θετικά είτε αρνητικά. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Επηρεάζουν τα παιδιά οι δάσκαλοι. Στην ίδια, θεματι... στην ίδια θεματική ενότητα, θρησκευτικέ εορτέ, διαβάζουμε ένα κείμενο. Μου αρέσουν οι γιορτέ. Ακόμα και τώρα που μεγάλωσα, μόλι δω τι πρώτε χριστουγεννιάτικε βιτρίνε. Και τα χιλιάδε φωτάκια στου δρόμου, μια γλυκιά ανυπομονησία με κυριεύει. Και βρίσκω αφορμέ να μπαινοβγαίνω σε φούρνους ζαχαροπλαστεία, να μυρίζω να θαυμάζω του λόφου από τα μελομακάρονα, του κουραμπιέδε, τι δίπλε και τα σκαλτσούνια και τα λογή σαρτοσκευάσματα. Μου αρέσουν επίση πολύ και λιγότερο εντυπωσιακά πολύχρωμα φωτάκια με τα οποία στολίζουν τα μπαλκόνια και τι βεράντε του. Εδώ σταματάω. Θα το συνεχίσω σε λίγο ως εδώ. Χριστούγεννα. Βιτρίνες, φωτάκια, λαμπάκια. Βιτρίνες, φωτάκια, λαμπάκια. Κουραμπιέδες, μελομακάρουνα κτλ. λοιπά Αυτή είναι η ιδέα για τα Χριστούγεννα. Φαγητό, βόλτες, βιτρίνες και ψώνια. Αυτή είναι η ιδέα για τα Χριστούγεννα. Περιγενήσεως του Θείου Βρέφους να πούνε αναλυτικά και ορισμένα πράγματα λένε πιο, πιο, πάνω, δεν σας το αναφέρω, λένε πιο πάνω, αλλά τα κείμενα στην ουσία όμως, τα περισσότερα κείμενα είναι αφαιρωμένα στις βιτρίνες, στα φωτάκια, στα λαμπάκια, στις δίπλες, στις κουραμπιέτες και όλα αυτά τα λοιπά. Και τώρα φτάνω πάλι στο ζουμί για να με λέτε εκ του πονηρού ότι μιλάω. Όπως σας είπα πιο μπροστά σελίδα 10 και σελίδα 11, με, τον, με τη Λέλα, την Τζέλα, τον Κόρνα και τα αραπάκια και το Κινεζάκι. Φτάνουμε εδώ τώρα. Στολίζουν τα μπαλκόνια τους με πολύχρωμα φωτάκια οι Αθηναίοι και σε παρέθεση που μπορεί να είναι Αλβανοί, Πολωνίοι ή Ρουμάνοι όπως πριν από χρόνια είχαμε υπηρώτες, ρουμελιώτες, νησιώτες, Αθηναίους. Διακοπή εδώ για ένα μικρό διάλειμμα, ένα μικρό πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα έρθουμε να το συνεχίσουμε το θέμα μας από εδώ που το αφήνουμε. Σε λίγο πάλι μαζί. Και πάλι μαζί στην εκπομπή Ο Λόγος της Ορθοδοξίας από το τίμιο και φιλόξενο κανάλι του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων από τις λίγες φωνές που έχουν μείνει στον κόσμο των α, μέσων μαζικής ενημέρωσης από τις λίγες φωνές και πρέπει να το στηρίξετε να το στηρίξετε με όλες σας τις δυνάμεις για να υφίσταται το κανάλι, για να μπορεί να υπάρχει για να μπορούμε να λέμε αυτά που λέμε, γιατί δεν θα τα ακούσετε αυτά που λέμε από εδώ. Δεν θα τα ακούσετε από κανένα μέσο. Πιάσαμε θέματα καυτά, πιάσαμε αιρέσεις, πιάσαμε μασονία, πιάσαμε τον παπισμό, πιάσαμε τις, τα, τα θέματα τα ιστορικά, για να μπορούμε να τα βγάζουμε αυτά όλα πρέπει να το στηρίξετε το κανάλι. Να το διαδώσετε στους φίλους σας, να πείτε, ο ερευνητικός οργανισμός Ελλήνων κάνει δουλειά. Είναι πατριωτικό κανάλι, είναι δικό μας κανάλι, είναι ελληνικό κανάλι, είναι η ψυχή μας. Δεν κάνω διαφήμιση αυτή τη στιγμή. Πραγματικά δεν κάνω διαφήμιση. Βγάζω κάτι από τα σώ ψυχά μου και σας μεταφέρω. Πρέπει να το λέτε στον κόσμο. Να το μεταφέρετε και μόνοι σας γράψτε σε ένα χαρτάκι. Δες, φίλε, άκου. Άκου εκπομπές, άκου πράγματα, έχεις να πάρεις. Τώρα έφυγα από το θέμα, δεν πειράζει όμως. Απλώς πριν συνεχίσω να σας θυμίσω πάλι τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας. Radio Papaki στο email μας ή στο τηλέφωνο μας 23 13 022 040 ή στη σελίδα μας στο facebook ο Λόγος της Ορθοδοξίας. Έλεγα λοιπόν προχθέ, όταν κατεβήκαμε για το συλλαλητήριο του Μπουτάρι, το οποίο τελικά ακυρώθηκε και θα ξαναγίνει το συλλαλητήριο για την παρέτηση του Μπουτάρι, μέσω δεν υπήρχε άλλο εκεί πέρα. Υπό άσκημε καιρικέ συνθήκε. Κρύο, έβρεχε, φυσούσε και ήμασταν εκεί. Ήμασταν εκεί και αύριο θα βγουν αυτέ οι συνεντεύξει που πήραμε από τον κόσμο και θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε και αυτοί που βρεθήκαμε που καταφέραμε και πήγαμε εκεί πέρα γιατί κάποιοι δεν κατέβηκαν τελείω, γιατί πήρανε το μήνυμα ότι θα ακυρωθεί θα, λόγω των καιρικών συνθήκων θα ακυρωθεί το συλλαλητήριο. Πήραν τα παιδιά συνεντεύξη, ήταν εκεί, ήταν το επιτελείο του οργανισμού. Και ήταν το μοναδικό κανάλι που ήταν εκεί πέρα, ρε παιδιά. Γι' αυτό πρέπει να το στηρίξουμε. Και αύριο θα βγάλουμε και συνεντεύξεις όπως σας είπα, από τους ανθρώπους που ήταν εκεί πέρα και μία συνέντευξη επειδή ήμουν παρόν την ώρα που έδινε τη συνέντευξη μία κοπέλα σας παρακαλώ δείτε την με προσοχή ήταν μία νεαρή κοπέλα δεν ξεπερνούσε τα 35 όχι δεν, ούτε, κάτω από 35 ήταν είχε τρία παιδάκια μικρά και λέει τα δυο μωρά μου τα άφησα στο σπίτι μάνα με πέντε παιδιά και κατέβηκα λέει να ζητήσω παρέτηση μπουτάρι αύριο μεθαύριο, α βγούνε και να πούνε ότι είναι η χρυσαυγήτησα, ότι είναι η φανατική, ότι είναι η παρανοϊκή. Βλέπετε, μάνες με παιδιά κατέβηκαν. Μέσα στο κρύο. Και τα παιδιά, 6, 7, 8 χρονών, έχει αυτές οι ηλικίες. Με τέτοια παιδάκια κατέβηκε στο συλλαλητήριο. Και μας έκανε, τι να σας πω, μας έκανε να ντροπιαστούμε. Ήμασταν εκεί πέρα άντρε και λέγαμε: «Μω, κρυώνουμε, κρυώνουμε, κρυώνουμε. Και είχε τα μωρά τη και τα εμψύχωνε τα μωρά. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Φοβερή εντύπωση. Γι' αυτό σα λέω: Πάση θυσία θα στηρίζετε το κανάλι. Θα το λέτε σε όλου, θα το διαφημίσετε σε όλου. Πρέπει να στηριχτεί αυτή η προσπάθεια. Να μείνει ζωντανό. Να υφίσταται και να μπορεί να βγαίνει μια τέτοια φωνή. Γι' αυτό από εδώ θα ακούτε πράγματα που δεν θα ακούσετε από κανένα κανάλι. Συνεχίζω λοιπόν το θέμα που είχα αφήσει μισό. Συγγνώμη για αυτή την παρεβολή. Είπα δεν κάνω διαφήμιση. Λέω αυτό που νιώθω μέσα από την ψυχή μου. Και αυτό σας μεταφέρω. Λοιπόν, είμαστε στη θυματική ενότητα γιορτές. Είπαμε Χριστούγεννα, μελομακάρονα, κουραμπιέδες κλπ. κλπ. Φαγητά, βιτρίνες και... Και ερχόμαστε, όπως σας είπα, στα λαμπάκια που είναι στολισμένες, οι mm. Οι Αθηναίοι, οι Αθηναίοι, κοιτάξτε, είναι Αθηναίοι, αλλά που μπορεί να είναι Αλβανοί, Πολωνοί ή Ρουμάνοι. Αν είναι Πολωνός ή Ρουμάνος ή Αλβανός, δεν είναι Αθηναίος. Πρώτα πρώτα. Άλλο αν κατοικεί στην Αθήνα. Δηλαδή, αν πάω εγώ αύριο μεθαύριο και κατοικήσω στο Λονδίνο, θα γίνω Λονδρέζος. Αν πάω στο Παρίσι, θα γίνω Παριζιάνο. Μη χειρότερα δηλαδή. Και κάνω ένα παραλληλισμό, παρανο... όχι παρανοϊκό, ιστερόβουλο, Γι' αυτό σας είπα όλο το βιβλίο από την αρχή με τον Γκόρνα και την Λέλα και τον Τζέλα και το τέτοιο και τα ραπάκια και το Κινεζάκι. Τώρα εδώ λέει Ρουμάνοι, Αθηναίοι, ε, Πολωνοί, Αθηναίοι, ε, Αλβανοί, Αθηναίοι. Δεν έχω κάτι με τους Αλβανούς, Με τους Αλβανούς του συμπαθώ και μάλιστα έχω και κουμπαριά με, παιδι... με πολλού από αυτού και τους αγαπώ και πάρα πολύ κιόλα. Και ορισμένους θεωρούν και αδέρφια μου. Αλλά είναι Αλβανοί ρε παιδιά. Δεν είναι ούτε Θεσσαλονίκη ούτε Αθηναίοι. Δεν αλλάζει αυτό. Και γιατί πρέπει να τον κάνουν τι καλά τον άλλον έτσι. Και προσέξτε, αυτή τώρα η Αλβανοί, οι Ρουμάνοι, οι Πολωνίοι. είναι λέει όπως πριν από χρόνια είχαμε στην Αθήνα υπηρώτες, ρουμελιώτες, νησιώτες. Δηλαδή είναι το ίδιο εάν κάποιος πάει στα από τα Γιάννενα στην Αθήνα και το ίδιο άμα πάει κάποιος Ρουμάνος στην Αθήνα. Ναι, σαφώς η περισσότερη Αθηναία είναι βλάχικης καταγωγής, είναι ε, επαρχιακής καταγωγής. Βλάχικη, συγγνώμη για την έκφραση, επαρχιώτες είναι. Σαφώς δεν είναι με την έννοια του βέρος Αθηναίος. Από παππού και γιαγιά και πίσω 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 τις γενιές. Όλοι από κάπου καταγόμαστε. Αλλά μπορεί να, 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 να εξισώνεις, να παρομοιάζεις τον αυτό που κατέβηκε από τα Γιάννενα, από τη Θήβα, από τη Λιβαδιά, από την Καρδίτσα και πήγε στην Αθήνα με το Ρουμάνο. Και <σκοίλει> συνεχίζει. <σκοίλει> <σκοίλει> για τα φωτάκια, για τα λαμπάκια, για τις πινακίδες, τις φωτεινές και Πάμε στις υπόλοιπες σελίδες, στις παρακάτω σελίδα, εκνευρίζομαι με αυτά, εκνευρίζομαι θυμώνω, δεν ξέρω τι απ' όλα, είναι μεικτά τα συναισθήματα και θλίψη και απογοήτευση και στεναχώρια με, με διακατέχουν και είναι ε, αλληλοπεριχωρούμενα περιχωρούμενα τα συναισθήματα αυτά. Πάμε, είπα, σας είπα, σελίδα 33 παρουσιάζουν τους τρεις εράρχες. Μια χάλια γεωγραφία και τις τρεις λες και τους έκανε το ίδιο πράγμα, πήραν ένα κεφάλι αλόγου και βάλανε μάτι ανθρώπου και τέτοιο. Και οι τρεις αλογομούριδες. Αντί να έχουν αυτά τα διευκρινιστικά που όπως τα δούμε μια γεωγραφία των τριών ιεραρχών ξέρουμε ποιος είναι ο Μέγας Βασίλειος, ξέρουμε ποιος είναι ο Χριστός όμως, ξέρουμε ποιος είναι ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Και οι τρεις ένα καρμπόν και οι τρεις Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά ένα τέτοιο πρόσωπο τους έχουνε. Δεν μπορώ να το μεταφέρω αυτό, θα ήθελα να είχα εικόνα, να μπορούσα να σας, να σας την δώσω αυτή την εικόνα, να την δείτε. Να μας πληγώσετε και εμάς θα πείτε. Ε, μοιραστώ και εγώ κάπου τον πόνο μου. Και μετά από τις γιορτές, μετά τη σελίδα 33, όπως σας είπα, παρουσιάζουν τους τρεις εράρχες με μια πάρα πολύ άσκημη εικόνα, πάμε σελίδα 37 αρχίζουν και μιλάνε για τις γιορτές των Εβραίων και των Μουσουλμάνων και θα γίνει εδώ πέρα μέσα τώρα ένα σαχταρμάς θρησκευτικές γιορτές των Ελλήνων, των Ορθοδόξων και μετά πάμε θρησκευτικέ γιορτές των Μουσουλμάνων και των Εβραίων εκεί μιλούν και για τα ιερά σύμβολα Σα θυμίζω την πινακίδα που βγήκαν οι ιεροί τόποι μπροστά στην έκθεση. Πινακίδα Μπουτάρι. Οι ιεροί τόποι και είχαν την ημισέλινο, το σταυρό και την πεντάλφα. Θέλω να μας πούνε ότι η ημισέλινο του Ισλάμ είναι το ίδιο με το σταυρό. Που διδάσκει την μυσαλλοδοξία, την κακία, τον δολοφονία, τον τζιχάτ, τον Ιερό Πόλεμο. Με την Πεντάλφα είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί όσοι δεν ξέρετε, έχουν και κάποιες γιορτές οι Εβραίοι. Οι γιορτές αυτές γιορτάζουν ε, όταν σφάξαν τους Έλληνες. Ναι, έχουν τέτοιες γιορτές. Και εμείς, εμείς οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί, για τους Εβραίους... Είμαστε υπάνθρωποι. Διάβαζα από ένα ραβίνο εβραίο μία δήλωση. Ο χειρότερος εβραίος ομοφιλόφιλος είναι χίλιες φορές καλύτερος από τον χριστιανό ορθόδοξο. Δήλωση ραβίνου. Κανείς δεν βγήκε να τον πει ρατσιστή αυτόν τον εβραίο. Ε, εγώ το λέω, είσαι ένα παλιό Εβραίο κουλίκι. Θα με πάνε αύριο για ρατσιστή. Θα μου πει γιατί το λε τον άνθρωπο έτσι. Είναι άνθρωπο, μπορεί να τον αποκαλεί κουλίκι. Όχι, δεν έχω το δικαίωμα να τον αποκαλέσω. Δεν έχω κανένα δικαίωμα να αποκαλώ κανέναν έτσι. Μπορώ να διαφωνώ θεολογικά μαζί του, μπορώ να εκφράζω τι απόψει μου στα θρησκευτικά του θέματα, αλλά δεν έχω το δικαίωμα να του βρίζω ρε παιδιά. Δεν μπορώ να τους αποκαλώ με τέτοιους χαρακτηρισμούς. Αλλά δεν μπορεί αυτός και να μην βγαίνουν τα κανάλια, κανένα να διαμαρτυρηθεί. Ακούσατε από κάπου αυτή τη διαμαρτυρία. Μόνο από αυτό το κανάλι μπορούμε να τα λέμε αυτά. Δεν βγήκε κανείς να του πει κύριε είσαι ρατσιστής. Κύριε μας προσβάλλεις. Αν έλεγε ένας ορθόδοξος χριστιανός τέτοιου χαρακτηρισμούς θα τον είχαν κάνει ρόμπα τα κανάλια τότε θα θυμότανε την ε, ρατσιστική τους. Εμείς όμως εδώ δεν βρίζουμε κανέναν. Τους αγαπάμε όλους. Και αυτή είναι η διάθεσή μας. Να τους αγαπήσουμε όλους. Να τους διορθώσουμε για τα λάθη τους. Να τους υποδείξουμε τα λάθη τους. Αλλά δεν ε, έχουμε δικαίωμα να, ούτε να σκοτώσουμε, ούτε να βρίσουμε κάποιον, ούτε και να τον ε, γιουχάρουμε. Έτσι λοιπόν, βάζουν και ένα αραβούργημα δίπλα με το όνομα του Αλάχ. Ο Θεός του μίσου ο Αλάχ, αυτός ο Θεός σε εισαγωγικά ο ψεύτο Θεός τους ή ο δαίμονας τους, γιατί ο δαίμονας θέλει να κάνει κακό στους ανθρώπους, ρε παιδιά, δεν θέλει να κάνει ο Θεός, ο, ο, τριαδικός Θεός, ο, ο, ο Θεός, ο πραγματικός, Αγαπάει τον κόσμο. Πάντα θέλει σωθήνη και σε επίγνωση να αληθεία ασυλθεί. Δεν θέλει κανένα να σκοτώσει, κανένα να δολοφονήσει, όπως διδάσκει το Κοράνι. Λοιπόν, πάμε σελίδα 42. Αρχίζουν τα ονόματα του Θεού. Εκεί λοιπόν, που πέρασε και ώρα, πού να προλάβω να σας τα πω και να προλάβουμε τουλάχιστον να πούμε την τρίτη τάξη. Αρχίζουν και προσπαθούν να μπερδέψουν τα παιδιά. Το όνομα του Θεού μπορεί να είναι Γιαχβέ ή Εχωβάς, ε, μπορεί να είναι Αλάχ, Μπορεί να είναι διάφορε. Ε, και επίση αρχίζουν και παρακάτω τι λένε οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι τον αποκαλούν και Αδονάη, τον αποκαλούν Χασέμ, τον αποκαλούν Ελοχήμ. Μου θυμίζει και λίγο αλλά, Λιακόπουλο όλο αυτό το πράγμα. Άντε τώρα τα παιδιά να καταλάβουν μέσα σε αυτήν την πασπερμία των ονομάτων ποιο είναι το όνομα του Θεού. Ελοχήμ, Αδονάη, ε, Χασέμ, ε, Ιεχοβά, τι απ' όλα. Σύμφωνα με την παράδοση των μουσουλμάνων, διαβάζουμε επίσης σελίδα 42, ε, που συνεχίζουν την παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης. Έχουν δανειστεί στοιχεία από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά δεν συνεχίζουν την παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης. Όχι, η συνέχεια της Παλαιάς Διαθήκης είναι μία κοινή Ορθόδοξη Εκκλησία. Κανείς άλλος δεν, δεν, μπορεί να πει ότι διεκδικεί πραγματικά. Ούτε συνέχεια παράδοσης δεν έχουν ούτε Εβραίοι. Γιατί πραγματικά και αυτοί έχουν καταστρέψει την Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, αυτοί το λένε αλλάχ. Επίσης, βρήκαν και ένα ε, πείμα του Ρίτσου. Ο Ρίτσος, ξέρετε, έχει γράψει και αριστουργήματα, έχει γράψει και κάποια. Εντάξει, μπορείς να τα πεις, ε, δεν είναι για παιδιά. Λέει, Κυριακή, και μας ξύπνησαν οι καμπάνες. Ε, Πήγαμε στην τρίτη θεματική ενότητα. Συγγνώμη, προ, προσπαθώ να προλάβω να σα τα πω όλα. Πήγαμε στην τρίτη θεματική ενότητα, Κυριακή, μια σημαντική ημέρα τη εβδομάδος. Πόσο σημαντική είναι τώρα, Να τι θα μα πούνε για την Κυριακή που είναι σημαντική ημέρα. Κυριακή, λέει, είναι το πείμα του Γιάννη Ρίτσου και μα ξύπνησαν οι καμπάνε. Βγήκαν τα παιδιά με τα ποδήλατα, βγήκαν τα πουλιά με τι καρότσε και ένα φίλο στάθηκε και ρώτησε τι θα γίνω εγώ μοναχό μου στο ψήλωμα που με δέρνει ο Αγέρας και το πέλαγο. Ε, Κυριακή πρωί. Βγαίνουν τα παιδιά με τα ποδήλατα. Αυτό είναι η Κυριακή. Αυτό θες να περάσει τα παιδιά. Θρησκευτικά κάνεις. Δεν πρέπει να το πεις χτύπησαν οι καμπάνες. Μην βγεις με το ποδήλατο παιδάκι μου. Σήκωνε τη να πας στην εκκλησία. Ποιο μήνυμα τα περνάνε... Να βγεις με το ποδήλατο όπως γίνουν τα πουλιά με τις, με τις καρότσες... Πουλιά με καρότσες δεν ξέρω εγώ ρε παιδιά... Τι ποιητική η αδεία είναι τέλος πάντων αυτό... Δεν, ε, ε, δεν θέλω να χαμηλώσω το έργο του Ρίτσου... Αλλά δεν ταιριάζει εδώ πέρα στα, στα παιδιά με τα θρησκευτικά... Πουλιά με καρότσες και παιδιά με ποδήλατα... Ε τώρα δεν, μην τα μπερδέψουμε όλα... Μην τα κάνουμε σούπα... Επίσης αφού περάσουν από την Κυριακή Προσέξτε, ενώ την Κυριακή την υποτιμούν, βγαίνουμε ποδηλατάδα, όταν μιλάνε περί του Σαββάτου των Εβραίων, μιλάνε με πολύ σεβασμό. Ε, Όπω και για την Παρασκευή των Μουσουλμάνων. Δηλαδή, μα περνάνε και τι άλλε Άγιες σε εισαγωγικά, αργίε των Αλουθρίσκων. Πάμε, Χριστούγεννα, τέταρτη θεματική ενότητα. Ο Θεό γίνεται άνθρωπο. Σε σελίδα 55. Ο, ολόκληρα κεφάλια για τα γενέθλια. Στου Ορθόδοξου Χριστιανού δεν γιορτάζουμε γενέθλια. Ναι, θα μου πείτε, έχουν περάσει στη ζωή μα. Ναι, αλλά δεν το προωθεί και από τα βιβλία των θρησκευτικών. Μη, ή μην κάνει καμία αναφορά στα γενέθλια, ή αν πει, θα πει: Κοιτάξτε, οι Χριστιανοί δεν γιορτάζουμε γενέθλια. Γιορτάζουμε τι εορτές των Αγίων μα. Οι γιορτέ μόνο για τα γενέθλια. Σηγή για τα άλλα πράγματα. Επίση, σελίδα 61 έχουν τη γέννηση του Χριστού, την αιρετική εικόνα της γέννησης του Χριστού. Με, την, ε, αυτήν που <coughs> παρουσιάζεται η, μια πλήστρα να πλένει το και να λούζει το Χριστό. Ο Χριστός ανωδύνος γεννήθηκε. Δεν το ξέρουν αυτό. Δεν χρειάζεται. Δεν είχε αμοραγίες η Παναγία. Δεν γέννησε όπως όλες οι άλλες οι γυναίκες. Γι' αυτό και γι' αυτό δεν διαταράχθηκε η παρθενία της. Δεν χρειάστηκε ούτε να λουστεί ούτε να πληθεί ο Χριστό. Και αν χρειαζόταν, λέω, στο σπήλαιο τη Βιθλέμ, υπήρχε ο Λουτήρα να πληθεί το παιδί και υπήρχαν οι γυναίκε, οι μέε να πλύνουν το παιδί, παρουσιάζουν δύο γυναίκε μέε. Πού τα βρήκαν αυτά και τα παρουσιάζουν. Και βάλαν την αιρετική απεικόνηση τη Αγία Τριά, τη Γεννήσεω, όπω βάζουν και τον Ιωσήφ να το μιλάει ο δαίμονα και να του παίρνει αμφιβολίε. Το θέμα των αμφιβολιών το είχε λύσει από τον τρίτο μήνα ο Ιωσήφ, όταν ο Άγγελο παρουσιάστηκε και είπε: Μη φοβάσαι, το παιδί είναι εκμέμα του Αγίου. Πάρε τη γυναίκα και το παιδί και πήγαινε στην Αίγυπτο. Το είχε λύσει το θέμα αυτό ο Άγγελο κυρίου. Ο Θεό το είχε λύσει με τον Ιωσήφ. Δεν μπορεί να το βάζει εκεί πέρα. Τέτοιε αιρετικές απεικονίσει βάζουν. Λοιπόν, πάω πιο γρήγορα στη σελίδα 64. Την Παναγία την παρουσιάζουν με Ινδιάνα, με κοτσίδια, με, Ινδιάνια, με φτερά και πούπουλα Στα πόδια της ανάμεσα Ένα ινδιανάκι ο Χριστός Και αναφέρουν ότι αυτή Είναι μια αγιογραφία Του Χριστού ε, Και μας λένε Αφού αναφέρουν κάλαντα Ορθόδοξα Πάνε και στα Σουηδικά κάλαντα Θέλω να μας περάσουν Και τα Σουηδικά κάλαντα Ναι γιατί όμως θα περάσω τα Σουηδικά κάλαντα Γιατί στα Σουηδικά κάλαντα ε, Και μετά αναφέρουν και Ιταλικά ε, κοιτάξτε τώρα τα, τα κάλαντα των Ιταλών και των Σουηδών τι έχουν μέσα λέει τα κάλαντα τα Ιταλικά μιλάει για την πεφάνα τι είναι η πεφάνα ε, τώρα κάλαντα ε, Χριστουγέννων με πεφάνα μέσα θα δείτε πως δένουν τα πράγματα έρχεται η πεφάνα με τη σκούπα τη μεγάλη θα σας θυμίζει τίποτα η μάγισσα που καβαλούσε στα παιδικά παιχνίδια και στα παιδικά παιχνίδια λέω ναι, στι παιδικέ εκπομπέ τη παραμύθια και αυτά εδώ, πώ τη λέγανε, Ματζίκα Ντεσπέλ, αν θυμάμαι καλά. Ε, τώρα εδώ τη λένε Μπεφάνα. Έρχεται η Μπεφάνα με τη σκούπα τη μεγάλη στα παιδιά τη Ιταλία, δώρα για να φέρει πάλι. Αντικαταστάθηκε από τον υποτιθέμενο Άγιο Βασίλειο, αυτόν τον Σάντα Κλάου που λέγανε που έφερνε τα δώρα, οι Ιταλοί το αντικαθιστούν με την Μπεφάνα. Η Μπεφάνα είναι μια μάγισσα τώρα, έτσι. Περνά και την ιδέα τη μαγεία μέσα που καβαλάει τη σκούπα και κάνει ταξίδια. Από τη Ρώμη ξεκινάει και στην Άπολη θα φτάσει και από εκεί στη Βενετία και στην Πίζα θα πετάξει. Η Μπεφάνα, η Μπεφάνα, θα έρθει πάλι η Μπεφάνα. Βλέπετε ποιος φέρνει τα δώρα. Τα δώρα πλέον τα φέρνει η Μάγισσα. Πάμε σελίδα 68 Χριστούγεννα στην Ελλάδα ήθη και έθιμα. Ε, επίσης, όπως σας είπα προηγουμένως για τα, για τις, για τα Χριστούγεννα που είχαν για τους κουραμπιέδες, για το Μελομακάρνο και τις δίπλα, δίπλες λέει τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα ο τόπος γεμίζει ε, μελωδίες, οι δρόμοι, οι πλατείες φωτίζονται ε, και μεγαλώνουν και αρχίζουν από τις κουζίνες των σπιτιών. Αυτό είναι για τα Χριστούγεννα. Οι κουζίνες των σπιτιών που ξεκινούνται λοιπόν λογιώνα, αρώματα, καραβάκια, Δεντράκια, ε, βιτρίνες, παραμύθια καλικάντζαρους. Μέσα σε όλα αυτό Στα παραμύθια, στις βιτρίνες, τα τέτοια Μας βάλαν και παραμύθια και ιστορίες για καλικάντζαρους. Ε, εσείς ακούσατε Που θα είναι για Χριστούγεννα εδώ για Χριστό Τι είναι τα Χριστούγεννα Καλυκάντζαρους δίπλα στο αναμένο τζάκι Δώρα, παιχνίδια, ευχές Από όλες τις περιοχές της Ελλάδος Χριστούγεννα Καμία αμνία Για μιλάνε. Πάμε, γρήγορα να τελειώσω, να προλάβω να σας τα πω. Θέλω να πω τον πόνο μου και εγώ τελικά μάλλον. Ή εξομολόγη σας κάνω, δεν ξέρω τι από όλα λέω. Η εξομολογη σα κανω δεν θεματική ενότητα Για το μιλαει για την Ανάσταση. Χριστός Ανέστη γιορτάζοντας το Χριστιανικό Πάσχα. Στη σελίδα 101 αρχίζει να μιλάει για τα έθιμα της Καθαράς Δευτέρας. Λοιπόν... Προσέξτε τώρα δόλο ρε παιδιά, δόλο. Η μέρα της καθαράς Δευτέρας γιορτάζεται έντονα σε όλη την Ελλάδα με, με, διάφορα έθιμα και αποτελεί επίσημη αργία. Σε όλη την Ελλάδα τρώνε λαγάνα, δηλαδή άζυμο ψωμί. Ποιος είπε ότι η λαγάνα είναι άζυμο ψωμί. Τι είναι, η πίτα η αράβικη λεπτή, η λαγάνα. Είναι ένζυμος άρτος η λαγάνα. Θα μου πείτε, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό, ναι. Γιατί άζυμο προωθούν τη σκέψη είτε εμένα που το μυαλό μου το πονηρό, το διαστραμμένο, το, το βλαμμένο το μυαλό μου, είτε πάει στα, στον άζυμο στην όστια των παπικών, είτε στον εβραϊκή. Και τι θέλω να μας πούνε. Να γιορτάζουμε κι εμείς με τα άζημα, γιατί έχουν τη γιορτή των αζήμων οι Εβραίοι. Αλλά ρε παιδιά, δεν είναι άζυμος άρτος η λαγάνα. Είναι ένζυμος. Δηλαδή θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Μπορεί να είναι επίπεδη, μπορεί να είναι χαμηλή, αλλά είναι ένζυμος άρτο. Για να σα δώσω να καταλάβετε, άζυμος άρτος είναι αυτή η πίτα, η αράβικη που λέμε. Η φλούδα που τη διάφορα σάντουιτς. Αυτό είναι. Δεν είναι το ίδιο λαγάνα, Και το κύριο έθιμα μετά πάνε το έθιμο το, το πέταμα του χαρταϊτού. Ακούσατε πουθενά για εκκλησία, ακούσατε πουθενά για άλλα πράγματα. Τρώμε λαγάνα, άζυμο ψωμί. Και επίσης, αφού κάνουν μια αναφορά στο Ορθόδοξο Χριστιανικό Πάσχα, μας λένε και στη σελίδα 119 για το Πάσχα των Καθολικών. Και το Πάσχα των Καθολικών ο Πάπας διαβάζει το χαιρετισμό Χριστός Ανέστη σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Πάλι η ιδέα της οικουμενη, οικουμενιστικές ιδέες. Να περάσει που το κάνει σε όλες τις γλώσσες του κόσμου λες και είναι κάτι σημαντικό για τον Πάπα. Ξέχασαν όμως να πούν ότι τα, τα τελευταία χρόνια το βάζει στη λεγόμενη σε εισαγωγικά μακεδονική διάλεκτη. Στα Σκοπιανά δηλαδή και λένε και χαιρετισμό ο Πάπας στα Σκοπιανά σα Σλάβικα, δηλαδή, και λέει ότι είναι η μακεδονική γλώσσα. Βλέπετε μέσα από ακόμα και αυτά τα μηνύματα, τα, θεω, τα θεωρητικά χαρμόσυνα και πασχαλινά, ο Πάπας περνάει πολιτική. Κάνει πολιτική. Και εμείς τον έχουμε εκεί και τον εκθιάζουμε ότι περνάει μηνύματα του Χριστός Ανέστη. Και παρακάτω, σελίδα 120. Και με αυτό θα κλείσω και θα τελειώσω για να κλείσει και η εκπομπή μας. Μιλάει για το Πάσχα των Εβραίων. Δηλαδή Πάσχα Ορθοδόξων, Πάσχα Καθολικών, Πάσχα Εβραίων τα κάνουν όλα μία σούπα. Τα μπερδέψανε και αν δεν να ξεμπερδέψεις τώρα το παιδί το, της Τρίτης Δημοτικού και να του πεις ποιο από όλα είναι το σωστό το Πάσχα. Δηλαδή αρχίζουν μία δηλητηρίαση σιγά σιγά, από την τρίτη δημοτικού και όπως θα δούμε θα την περάσουν και στις άλλες τάξεις και σιγά 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 θα φτάσουν μέχρι να περάσουν και άλλα πράγματα που θα τα βλέπουμε σταδιακά εδώ στι εκπομπέ μας. Έτσι λοιπόν προετοιμάζουν το έδαφος. Θέλουν να διαφθύνουν τα μυαλά των παιδιών και φυσικά θα φτάσουμε σε έμφυλες ταυτότητες. Στο τέλο, μετά θα φτάσουμε και σε έμφυλε ταυτότητε. Δηλαδή, ότι ένα παιδί δεν έχει το δικαίωμα να έχει και ταυτότητα. Δεν μπορεί να καθορίσει αμα θα είναι αγόρι, θα είναι κορίτσι ή θα είναι και τρίτου γένους. Ήδη αρχίσανε άρσεν θήλοι, άλλο. Άρσεν άλλο. Δεν ξέρω. Ε, βγήκαν κάποια έντυπα τώρα τελευταία από το Υπουργείο. Άρσεν άλλο. Τι άλλο. Τέλος πάντων. Ε, δεν ξέρω. Δεν θέλω να σα στεναχωρήσω δεν θέλω να σα δηλητηριάσω τι ψυχέ σα και να σα χαλάσω τη βραδιά σα. Αλλά γονεί, φυλάξτε κυρίω τα παιδιά σα. Αντιδράστε όσο μπορείτε. Ήδη οι σύλλογοι γονέων αντιδρούν. Ζητούν να απαλλαχθούν τα παιδιά του από αυτά τα θρησκευτικά. Από αυτά τα δηλητηριώδη θρησκευτικά. Αλλά προσέξτε. Μη ζητήσετε απαλλαγή για τα παιδιά σας και τα αφήσετε μετά χωρίς κανένα μάθημα είστε υποχρεωμένοι, είστε υποχρεωμένοι να πείτε εσείς να μιλήσετε για Χριστό, εσείς να μιλήσετε για Ορθοδοξία, εσείς να μιλήσετε για Πατρίδα. Μην την αφήσετε στα χέρια τους. Αυτή ο διεθνισμός που πάνε να βγάλουν προς τα έξω προσπαθεί να δηλητηριάσει τα παιδιά. Είναι καθήκον πλέον των γονιών να περάσει η δασκαλία. Στα χέρια των γονιών. Και βλέπουμε ότι στην, στις δύσκολες εποχές που περνούσε το γένος και το έθνος οι γονείς αναλάβαιναν το ρόλο του δασκάλου. Πολλοί ιερεί σύλλογοι, φορείς όπως σας είπα, σχολικά συμβούλια ζήτησαν να απαλλαχθούν τα παιδιά τους από αυτά τα μαθήματα των θρησκευτικών. Ζήτησε και εσείς να πάρουν την απαλλαγή. Μπορείτε, έχετε το δικαίωμα. Αλλά μην τα αφήσετε τα παιδιά σας ακατήχητα. Μην τα αφήσετε μέσα σκοτάδι. έχουμε υποχρέωση να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε για πατρίδα, για Χριστό, για Εκκλησία, για αξίες, για, έθι, για έθιμα. Ορθόδοξα, χριστιανικά, πατριωτικά. Εδώ νομίζω σε έδωσα μια γεύση του, του βιβλίου της Τρίτης Δημοτικού και θέλω να σας περάσω και ένα μήνυμα, αν στηριχτούμε στον, στο Θεό, μη φοβόμαστε. Μη φοβόμαστε, θα είναι δίπλα μας, θα είναι κοντά μας, και πάντοτε και θα στηρίζει και η Παναγία και ο Χριστός μας, το έθνος μας και την πατρίδα μας. Καλό βράδυ από μένα, ελπίζω μη σας χάλασα τελείως τη διάθεση, αλλά σας αφήνω με ένα ευχάριστο μήνυμα. Καλό σας βράδυ. Ήταν η εκπομπή «Ο Λόγος Ρωτοδοξίας» με τον Ευάγγελο Ρωσόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.